καλωσορίζουμε στη λογογραφική έκθεση που οργάνωσαν οι μαθητές και οι μαθήτρες της δευτέρας τάξης του σχολείου μας με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, της κυρίας Δήμητρας Πετροπούλου και της κυρίας Μαρίας Κουλούρη. Η έκθεση αυτή, όπως θα δείτε, είναι αποτέλεσμα της δημιουργικότητας και της σκληρής δουλειάς όλης της σχολικής χρονιάς και την οποία θα την Με αφορμή την ενότητα στο μάθημα της γλώσσας που αφορά το μουσείο και τη λαογραφία, οι μαθητές και οι μαθήτριες της δευτέρας τάξης του δεύτερου δημοτικού σχολείου Τρίπολης συγκέντρωσαν παλιά αντικείμενα και πραγματοποίησαν με την καθοδήγηση των δασκάλων τους λαογραφική έκθεση. Τα εκθέματα επισκέφθηκαν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου καθώς και οι γονείς και είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον πολιτισμό, την παράδοση και την κληρονομιά των προγόνων μας. Φέτος στο μάθημα της γλώσσας είχαμε θέμα λαογραφία και μουσείο και από εκεί πήραμε την ιδέα να φτιάξουμε με τα παιδιά μας μια μικρή λαογραφική έκθεση. Επισκεφτήκαμε και το λαογραφικό μουσείο του Δαφνίου. Τα παιδιά πήραν ιδέες και με πολλή ευχαρίστηση βρήκαν από παππούδες και γιαγιάδες πολλά υλικά και δημιουργήθηκε όλο αυτό. Ακριβώς αυτό κάναμε και εμείς στο βιβλιοπωλείο. Τα παιδιά με πολύ χαρά έφεραν τα αντικείμενα της γιαγιάς και του παππού. Τα συγκεντρώσαμε σε αυτό το χώρο και έφτιαξαν τη αγροτική έκθεση του χώρου και δεν τους είχε τόσο γνωστά αγροτικά. Είμαστε στόχος να κάνουν έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν και να μάθουν τόσους από την παππού της γιαγιάδες. Το χάρηκαν πάρα πολύ. Και φυσικά, όπως είπε και η κυρία Δήμητρα, μέσα από τα μουσεία μας το είχαμε έτσι αγγίξει το θέατρο, παρατηρώντας τις εικόνες. Αλλά πιστεύω τώρα που δόθηκε υπόσταση σε όλους τους. Ζωντάνωσαν οι εικόνες, θεωρώ, μέσα από τα μουσεία μας. Αλλά αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι η βοήθεια μιας μεγαλύτερης, παλιότερης συναδέλφης σας, της κυρίας Γιώτας, που έχει πάρει τώρα σύνταξη και την πήγε από το σχολείο μας. Και είναι η ψυχή του σχολείου μας και μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και θα ήθελα να την ευχαριστήσω. Γιώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω πάντα να είσαι δίπλα μας. Είσαι η Γιώτα μας και θα σε αγαπάω.